Καλησπέρα σας. Η εκπομπή Ολόγραμμα στον αέρα του Μεταδεύτερο για μία ακόμα Δευτέρα ξεφεύγει από τα συνηθισμένα της δεδομένα, τα παραδοσιακά, τα λαϊκά και τα ρεμπέτικα. Τα σχήματα φιλοξενεί και είπε να κάνει μία βόλτα σε κάποια άλλη εποχή, φέρνοντας στην εκπομπή παιδιά που παίζουν άλλα πράγματα από τα καθιερωμένα. Δεν τα ακούς κάθε μέρα στα ραδιόφωνα, μόνο σε ψαγμένες συγκεκριμένες εκπομπές, άντε κανένα τρίτο και έχει ο Θεός. Για του λόγου του αληθές, θα ξεκινήσουμε ένα κομμάτι από την ιδέα σύλληψης αυτής της παρέας με ένα τρίο που γεννήθηκε το 2014. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι. Είναι η ομάδα Manouche Drum. Καλά τα λέω, καλά, ε. Και ξεκινάμε με ένα κομμάτι του 2014, το Sunny Days, και επιστρέφουμε για τα περαιτέρω.
Σύλληψε της ιδέας και δημιουργός όλου αυτού του project ο Δημήτρης Ψαλίδας, σόλο κιθάρα. Καλησπέρα Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εύχομαι για καλή ακρόαση και... Σήμερα συμβαίνει και κάτι πρωτόγνωρο, έχουμε και live, πώς τα λένε αυτά στα Facebook, gig. Ναι, μπορείτε να μας ακούτε και στο Facebook, που κάπου βγαίνουμε ζωντανά με εικόνα. Ναι, ναι. Στη σελίδα των Μανούς. Έτσι. Στην σελίδα λοιπόν των Μανούς Drone μπορείτε να μας βλέπετε και τι γίνεται στο στούντιο. Δηλαδή αν χαμογελάμε, αν διασταυρώνουμε τα ξύφη μας, ξέρετε, με τα μάτια και όλα αυτά τα σχετικά. Λοιπόν, να συνεχίσω στον έτερο της παρέας, η επόμενη κιθάρα. Ρυθμική κιθάρα, ο Νικόλας Σπάντουλας. Καλώς ήρθες, Νικόλα. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχετε καλέσει. Και το άλλο όργανο έγχορδο της παρέας, ο Νικήτας Φουστέρης, ο οποίος παίζει κοντραμπάσο. Καλώς ήρθες, Νικήτα. Καλησπέρα. Προσθήκη του τρίο Μανούς από τις πάλε ποτέ εποχές του 2014. Έχει γίνει η Αλίνα Σαμπρανίδου στο ακορντεόν. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Εδώ να δείτε ένα χαμόγελο, γι' αυτό σου λέω μπέστε το live gig. Λοιπόν, και στο τραγούδι η Νάντια Μάντι. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε κοντά σας. Μαγκάρι να μπορούσε να βγει στις οθόνες σας και το άρωμα της κυρίας σήμερα εδώ. Λοιπόν, Δημήτρη, θα περάσω σε σένα. Ναι, θέλω λίγα λόγια για το όνομα, την ιδέα σύλληψης, γιατί ονομαστήκατε έτσι. Και να μου πεις δύο λόγια για αυτή την μπάντα που έχει πολύ συγκεκριμένο ρεπερτόριο. Βεβαίως. Λοιπόν, η πρώτη σύλληψη ιδέας έγινε, ουσιαστικά ξεκίνησε 7 χρόνια νωρίτερα από το 2014, το 2007, που τότε τυχαία άκουσα τον Django Reinhardt και ήταν μονόδρομος να ασχοληθώ μόνο με αυτό το είδος. Έως τότε εννοείται ότι έπαιζα κιθάρα, αλλά με το που άκουσα τις πρώτες νότες κατάλαβα ότι μάλλον θα είναι αυτό που θα ασχοληθώ, μάλλον για πάντα. Τώρα η μουσική αυτή λοιπόν λέγεται, θα ξεκινήσω γιατί πήρε το όνομα το group έτσι, προέρχεται από μια μουσική τσιγκάνων, μια φίλη τσιγκάνων, τους Μανούς, οπότε τότε εγώ είχα αυτό το κόλλημα με αυτή τη μουσική σαν σύνδρομο, πήρα τη λέξη drum από εκεί, από το σύνδρομο, σύνδρομο λοιπόν για την τσιγκάνικη μουσική Μανούς drum. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό και θέλω λίγο να μπεις πριν, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να προσθέσει για το σχήμα κάτι, από τα παιδιά τα υπόλοιπα. Ή καλά μας θα πάει ο Δημήτρης εδώ. Θέλω να μου πεις και αυτό το πράγμα ξεκίνησε το 2014. Πώς προχώρησε, με ποια διαδικασία? Λοιπόν, ξεκίνησε η βασική δομή και το πρώτο άκουσμα εμένα που μου άρεσε πάντα ήταν το κοντραμπάσο και δύο κιθάρες. Ξεκινώντας λοιπόν με αυτή τη σύνθεση και παίζοντας αρκετά live και ηχογραφώντας και δημιουργώντας και πρωτότυπα κομμάτια, νομίζω υπήρξε χώρος αυθόρμητα στο να εισέλθουν και άλλα όργανα και να διανθεί σε αυτή η παλέτα των τριών εγχόρδων που ήταν η αρχική δομή του γκρουπ. Ωραία. Θέλω να μου πείτε σήμερα αν θα παίξετε τα κομμάτια όλα μαζί ή θα κάνουμε κουβέντα, κομμάτι, κουβέντα, κομμάτι. Να παίρνουμε και κάποιες ανάσες. Τι προτείνει η ομάδα, καλύτερα έτσι. Οπότε λέτε να πάμε ήδη σε ένα ζωντανό κομμάτι, προκειμένου να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει τι είναι αυτό το οποίο προσφέρει η μπάντα αυτή, Μανούς Drum, λοιπόν είπαμε, το σύνδρομο. Μανούς Drum. Λοιπόν, για πάμε λοιπόν, ποιο κομμάτι θα ακούσουμε? Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Dream of You, ένα πολύ αγαπημένο μας κομμάτι. Γράφτηκε το 1934 από τον Jimmy Lansford. Έχει παιχτεί πολύ χαρακτηριστικά με το ηχόχρωμα του τσιγκάνικο από τον Django Reinhardt και η συγκεκριμένη διασκευή που έχουμε είναι από μια υπέροχη τραγουδίστρια που είχαμε την τύχη να συναντήσουμε και σε ένα πολύ όμορφο φεστιβάλ στη Γαλλία, στο Σαμουά, που θα συζητήσουμε μετά γι' αυτό, την Eva Scholten. Οπότε, Dream of You. Πάμε λοιπόν να ονειρευτούμε κι εμείς αυτές τις ιδιαίτερες μουσικές. Without you alone,
that done. I wake up and I'm feeling blue. When I drive in my car, staring and looking the people passing by, I dream of you. I dream about you. Είμαστε λοιπόν Μανούς Ντρόμ. Ξεκινήσαμε το πρώτο μας ζωντανό κομμάτι Dream of You. Θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα από εκεί που την αφήσαμε, Δημήτρη, με το ξεκίνημα της παρέας αυτής, τρίο. Πώς εξελίχθηκε στην πορεία και πώς, να πω τη λέξη, καθιερώθηκε, αν μου επιτρέπετε, αυτή, για να προχωρήσει και να γίνει πλέον μια πεντάδα που βλέπουμε εδώ. Ναι, λοιπόν, όταν παίζαμε λοιπόν ως τρίο και μελετώντας και παραπάνω και εις βάθος και τα κομμάτια του Django, αλλά και όχι μόνο τα κομμάτια, ακόμα και τη ζωή του, κατάλαβα και εγώ και παράλληλα και η μουσική που ερχόντουσαν και βρισκόμασταν, ότι τελικά όλο αυτό το είδος είναι βασισμένο σε παραπάνω τελικά όργανα από όσο εμείς νομίζαμε. Οπότε ήταν μια παρόρμηση λοιπόν να μπούμε σε αυτό το μοτίβο, να ανακαλύψουμε δηλαδή παράλληλα την ιστορία και να τη φέρουμε στην πραγματικότητα με τα δικά μας μέτρα και σταθμά. Λέγοντας πιο συγκεκριμένα κιόλας ότι ο Django ξεκίνησε παίζοντας ως ακομπανιαδόρος σε ακορντεόν. Οπότε αυτό ήταν, το έκανε σε πολύ μικρή ηλικία, οπότε ήταν πολύ σημαντικό για μας να το εντάξουμε σε αυτή τη μουσική που τόσο πολύ και μελετάμε, αλλά όχι μόνο παίζουμε τελικά. Και ποιο ήταν το πρώτο φεστιβάλ που εμφανιστήκατε στο εξωτερικό? Ήρθε πολύ αργά, ήρθε το 2018. Από το 2009 ανεβαίναμε στην Γαλλία περίπου κάθε 2-3 χρόνια στο ετήσιο φεστιβάλ του Django Reinhardt και απλά παίζαμε στο κάμπινγκ, μαζεύονταν όλος ο κόσμος και μοιραζόμασταν στιγμές.
Αλλά ουσιαστικά σαν group όλοι μαζί ανεβήκαμε το 18 και μετά... Οπότε να μην φτάσουμε στο 18, να πάμε λίγο ένα χρόνο πίσω. Ναι. Για το πώς εμπλουτίσατε το σχήμα του 2017 με την προσθήκη ακορντεών και φωνής και το τρίο, να το πω, διέκοψε, δεν διέκοψε. Όχι βέβαια, παίζει κανονικά, εξαρτάται το χώρο και εξαρτάται το πώς θέλουμε να κινηθούμε ανάλογα με τη... μπορεί να ζητηθεί, ας πούμε, να παίξουν μόνο τρεις άνθρωποι, οπότε πηγαίνουμε και παίζουμε... Να πούμε εδώ ότι το τρίο έχει κάνει και έναν δίσκο. Ναι, ο πρώτος δίσκος βγήκε το 2015 και ήταν ο μισός με πρωτότυπες θέσεις δικές μου και άλλος, το άλλο μισό ήταν με κομμάτια του Django Reinhardt. Οργανικά όλα. Όλα οργανικά. Όπως και ο δεύτερος που ήρθε λίγο αργότερα. Ωραία, και πάμε στο 2017. Θα μιλήσει κανένα άλλο. Ποιο θα πάρει τη σκητάλη. Το 17, ποιοι ήμασταν. Το 17, καλησπέρα και από μένα. Το 17 μπήκαμε στο συγκρότημα παράλληλα σχεδόν εγώ και η Νάντια Μάντι. Δεν συνεργαστήκαμε όμως αμέσως, δυστυχώς. Πρώτα μου ζήτησε ο Δημήτρης να ήρθε σε επαφή μαζί μου και μου ζήτησε να μπω στο συγκρότημα, ενώ προηγουμένως έπαιζα μόνο ελληνική μουσική, για να φτιάξουμε ένα project οργανικό, με ορχιστρικά κομμάτια, το οποίο θα εμπεριείχε πολλά γαλλικά βάλς με ακορντεόν. Έτσι λοιπόν δέχτηκα την πρόκληση και την πρόσκληση και μπήκα στο συγκρότημα το 17, όπου ξεκινήσαμε να δημιουργούμε ένα νέο project που το ονομάσαμε Μουζέτ. Μουζέτ είναι η μουσική που πεζόταν στα Πιγκάλ, στην περιοχή του, την κακόφημη τότε περιοχή του Πιγκάλ στη Γαλλία, όπου οι άνθρωποι χόρευαν βάλς. Και όχι μόνο για να περνάνε καλά, αλλά και για να μπορούν στα λιμάνια και στα κακόφημα μέρη των λιμανιών να βρίσκουν εταίροι οι ναυτικοί και οι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων ήταν κατώτερου κοινωνικού στρώματος. Οπότε το βιενέζικο βάλς που το έχουμε στο μυαλό μας ως κάτι πολύ εκλεπτισμένο πήγε στο Παρίσι, πήγε στη Γαλλία και σε όλη τη Γαλλία, γιατί μιλήσαμε και για λιμάνια, και έγινε κάτι πιο, πώς να το πω, πιο underground. Και μετά ένα διαμάντι. Μετά είπαμε να συμπράξουμε μαζί με το τρίο το ακορντεόν. Το 18. Το 18 με τη φωνή. Και φαντάζομαι φτιάξαμε... ο Δημήτρης είδε ένα χαμόγελο διάπλατο. Νομίζω ότι χάρηκε η ψυχούλα του. Εννοείται. Εννοείται. Και μόνο γιατί που το λέτε. Ανθίσαμε λίγο ανθίσατε, το συγκρότημα. Διότι να πω την αλήθεια ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει ένα group χρόνια και τελικά να βρίσκεται το timing που θεωρώ τώρα είμαστε πολύ καλό timing, που να υπάρχει και πολύ καλή ατμόσφαιρα μεταξύ των. Και αυτό που σκέφτηκα πριν τώρα που παίζατε και τη διάθεση που είχε η Νάντια στο τραγούδι και τα χαμόγελα και τα πρόσωπα στα φωτεινά, αυτό που σκέφτηκα λέω, κοίτα να δεις, θα μπορούσαμε να είχαμε φέρει εδώ και ένα ζευγάρι να χόρευε ταυτόχρονα στο στούντιο. Αυτό ήταν ένα... τέλειο. Αυτό ναι, και δεν το σκεφτήκαμε, νομίζω θα μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Έχει συμβεί σε κάποια live μας και είναι... υπέροχο. Ναι, είναι φοβερό αυτό. Είναι ωραία και αλληλεπίδραση μουσικής και χορού και εμείς παίρνουμε ενέργεια και οι χορευτές. Μάλιστα, με αυτά ωραίες τις μπαρέτες, με τα ταμπουνάκια και βέβαια, με αυτά. Βέβαια, θα ήταν υπέροχο. Άμα χωράγαμε κιόλας θα ήταν... Γιατί, θα το πω εδώ. Θα κάναμε χώρο εμείς ήδη. Λοιπόν, για σε είχαμε αφήσει, Νάντια, να μιλάς για την προσθήκη ναι, τη δική ναι, σου ναι, ναι, ναι. Και οπότε, την ενέργεια όλη αυτή που δημιουργήθηκε μετά. Φτιάξαμε ένα project που ονομάστηκε Whistle Accordion Swing, ψιθυρίζοντας τα swing στο ακορντεόν, από το οποίο σας παίζουμε και κομμάτια σήμερα. Συνδυασμός φωνής και ακορντεόν. Είμαστε πάλι στη δεκαετία του 30 και του 40. Πάλι επηρεασμένη από μια τραγουδίστρια, την Beryl Davis, που είχε συμπράξει με τον Django Reinhardt, η οποία ήταν η μόνη τραγουδίστρια. Ναι, αν δεν κάνω λάθος. Και η κοινότητα έτσι το τσιγκάνου με τους τραγουδιστές είναι λίγο. Νομίζω υπήρχε άλλη μία, αλλά με την Beryl Davis η αλήθεια είναι ότι ο Django Reinhardt έκανε μια πολύ μεγαλύτερη, πώς θα το πω, συνεργασία. Και το accordion swing το πήραμε από τον Gus Vizer, έναν Γάλλο ακορντεονίστα. Θέλαμε λοιπόν να συνδυάσουμε το swing και το ακορντεόν με την προσθήκη φωνής, κάτι που κάναμε έτσι εμείς. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για διασκευές οι οποίες είναι από όλο τον κόσμο. Από την πρώτη στιγμή της κουβέντας μας και πριν το live, τώρα που ξεκίνησε η εκπομπή, μιλάμε για αυτό το όνομα, Django Reinhardt. Λοιπόν, εγώ δεν ήξερα πολλά πράγματα, έκατσα, διάβασα και τα σχετικά. Θέλει κάποιος να πει που δεν έχει μιλήσει ίσως δύο λόγια για αυτόν τον τύπο, γιατί αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι εκτός από το ατύχημα που έπαθε και έπαιζε μια ιδιόμορφη κιθάρα για πάρτου με δύο δάχτυλα και τα σχετικά. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πέθανε πολύ μικρός, 43 χρονών αν θυμάμαι καλά, και πρόλαβε να βγάλει 23 δίσκους. Έκατσα και τους μέτρησα. Και λέω να αποκλείεται, δεν γίνεται. Είναι φοβερό, ναι. Ναι, δηλαδή, και άφησε δηλαδή αυτό το πιο ωραίο στην όλη φάση είναι ότι αυτός ο τύπος από το πουθενά, ένας τύπος Ρωμά που
γεννήθηκε εκεί, είπαμε στο Δυτικό, θυμάμαι Βέλγιο, κάπου εκεί. Άφησε μια ολόκληρη, μάλλον καθόρισε μια ολόκληρη εποχή και να το πω, έχει αφήσει απογόνους. Αυτό να δηλαδή είναι. Πρέπει να ήταν πολύ δυνατή η μουσική του, γιατί εγώ δεν είμαι τόσο ακροατής αυτού του είδους της μουσικής. Αλλά δύο λόγια για αυτόν θέλω να πούμε, για αυτόν τον τυπάκο. Βγήκε μια ταινία, αν θυμάμαι, πριν μερικά χρόνια. Τι να πούμε, καταρχάς τα είπα το όλα εσύ. Για να δείξω ότι διάβασα. Ναι, δεν ξέρω. Μπράβο! Γιατί η Αλίνα μου λέει, έλα βρε, δεν είναι τίποτα. Τίποτα, είναι ένας θρύλος, ένας πια θρύλος, ο οποίος πάρα πολλοί κιθαρίστες πια και μέχρι τώρα μαθαίνουν με τη μουσική του. Όλα τα κομμάτια που προσπαθεί κάθε ένας κιθαρίστας που θέλει να βγάλει αυτό το είδος μουσικής, θα βγάλει τα κομμάτια του πρώτα για να ξεκινήσει. Είναι η πηγή. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Να περάσουμε σε θέση, Νικήτα, να προσθέσεις κάτι? Όχι. Όλα καλά. Όλα καλά. Να πάμε σε ένα επόμενο, γιατί όπως βλέπετε, να ξέρετε, με την κουβέντα και τα χαμόγελα και την αλληλεπίδραση, περνάει η ώρα χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Πάμε σε ένα ακόμα ζωντανό. Έχουν ετοιμάσει τα παιδιά εδώ δύο κιθάρες, μία ρυθμική και μία σόλο, το ακορντεόν και το κοντραμπάσο, να παίξουν κομμάτια από όλη την γκάμα των επιρροών που έχουν, από αυτά τα project που μιλήσαμε πριν. Έχουν ετοιμάσει ένα άλλο κομμάτι τώρα, λέγεται Magnifique. Ξεζηγούμε τα γαλλικά. Σωστά τα λέω? Magnifique, του Cole Porter, έτσι. Πάμε. Λοιπόν, για πάμε. When love comes in and takes you for a spin, ooh la la, c'est magnifique. When every night the love unfolds you tight, ooh la la, c'est magnifique. And then one day the love one drifts away, ooh la la, c'est so tragique. And then once more he whispers, je t'adore. Ooh la la, c'est magnifique. For a spin, ooh la la, c'est magnifique. When every night the love one holds you tight, ooh la la, c'est magnifique. And then one day the love one drifts away, ooh la la, c'est so tragique. And then once more he whispers, je t'adore, ooh la la, c'est magnifique. Αυτά είναι λοιπόν τα όμορφα εδώ. Μουσική που σε παρασέρνει. Εγώ τουλάχιστον, αν και δεν την ακούω, την ώρα που την απολαμβάνω εδώ ή όταν σας παρακολουθούσα στο κανάλι σας. Okay. Τρέχω μαζί, ξέρεις, με τις κιθάρες και πάμε σε μια αλέγκρο φάση πολύ, να το πω, ευδιάθετη, αλλά έχει και κάτι άλλο κρύβει πίσω από αυτό. Γιατί η Ρωμά και ο Τζάνκο και όλα αυτά τα τραγούδια κρύβουν κάποιες εποχές που υπήρχε, ξέρεις, διωγμός, πόλεμοι, ταλαιπωρίες, καραβάνια από εδώ, κακουχίες, οικονομικές καταστάσεις άσχημες και όλα αυτά. Τα στιχάκια, επειδή δεν τα καταλαβαίνω εγώ για να πω την αλήθεια, τα στιχάκια όλα αυτά αφορούν πολιτικοκοινωνικά θέματα, πού έχουν στηριχθεί αυτά τα τραγούδια, μιλάω για τον λόγο. Λοιπόν,
τώρα τι γίνεται. Τα συγκεκριμένα τραγούδια αυτού του project, του Whistle Accordion Swing Project, που είναι κυρίως στα αγγλικά, το Magnifique απλά υπάρχει σαν λέξη μέσα στο κομμάτι, είναι, μιλάνε για τα πάντα. Είναι ελαφρά, θα λέγαμε, κομμάτια, τα οποία όμως έχουν παιχτεί, έχουν γραφτεί από κάποιους εκπροσώπους της jazz γνωστούς, έτσι όπως ο Cole Porter, αλλά είναι κομμάτια τα οποία δεν έχουν κάτι πάρα πολύ βαρύ μέσα τους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν παίζονταν σε δύσκολους καιρούς όπου ο κόσμος είχε την ανάγκη να φύγει από την οπτικιά του πολέμου και να χορέψει αυτό που λέμε το swing. Όπως θα ήθελα να πω, ας πούμε, και ο Django Reinhardt έχει κάποια κομμάτια τα οποία τα περισσότερα δεν έχουν στίχο φυσικά. Κάποια κομμάτια όμως που έχει παίξει ο Django είναι και βραζιλιάνικα, μας ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Είχε επιρροές από παντού, ακούγε το ραδιοφωνό του και έπαιρνε επιρροές από παντού. Επίσης, έχει, να διακόψω λίγο, νομίζω έχει και έντονη ρυθμολογία. Λοιπόν, δεν ασχολείται μόνο με το swing τα δύο τέταρτα. Έχει πάρα πολλά μπολέρο. Πράγμα που να πει ότι έχει ακούσει πολύ και πέρα από την Ευρώπη και άκουγε πάντα. Επίσης, αυτό το σημείο να πούμε, το ξεχάσαμε και δεν θέλω να το ξεχάσω. Μας ενημέρωσε μία πολύ αγαπημένη μας κοινωνιολόγος, καθηγήτρια στο Πάντιο, η Άννα Ελιδάκη, της στέλνουμε τα φιλιά μας, ότι μανούς σημαίνει άνθρωπος. Η φυλή λοιπόν των τσιγκάνων που παίζει τη μουσική του Django Reinhardt και η απογονή του ονομάζονται μανούς. Και μανούς σημαίνει άνθρωπος. Και αυτό εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον και με έχει αγγίξει. Δηλαδή, άρα μπορεί να είναι ελαφρύς ο στίχος, αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία γύρω από αυτό το ίδιο. Ωραία, λοιπόν, Μανούς Ντρόουν στον αέρα του Μεταδεύτερο, εδώ στην εκπομπή Ολόγραμμα. Θέλω λίγο να πούμε μία ερώτηση τελευταία για να περάσουμε σε τραγούδι, για την παρούσα στιγμή μία ερώτηση τελευταία. Σχετικά με το χώρο που εμφανίζεστε, ποιοι είναι αυτοί οι χώροι, αν υπάρχουν χώροι οι οποίοι μπορεί να υποστηρίζουν αυτού του είδους τη μουσική και γενικώς τι σας έχει αφήσει αυτή όλη η διαδικασία, ξέρετε, τα live δηλαδή, τουλάχιστον εντός επικράτειας, δεν μιλάω για τα φεστιβάλ στο εξωτερικό. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ οι χώροι που παίζουμε ποικίλουν. Μπορεί να είναι ένα πολύ μικρό μπαρ μέχρι και μια μεγάλη, πολύ μεγάλη συναυλία, ας πούμε, στο Τεχνόπολιο. Το κάθε ένα έχει το δικό του έτσι, μεράκι, το δικό του τρόπο που μας κάνει και εμάς να παίζουμε διαφορετικά, αλλά και ο κόσμος που έρχεται ενίοτε είναι πολύ διαφορετικός. Δυστυχώς όμως τώρα έχουν πάρα πολύ, δηλαδή τα μπαρ και όλα αυτά τα μέρη που εμφανιζόμαστε έχουν σταματήσει πλέον να φωνάζουν κόσμο ή χειρότερα ακόμα φωνάζουν κόσμο χωρίς να θέλουν να τον πληρώσουν. Οπότε εμείς επιλέγουμε να μην κάνουμε πλέον πολλές εμφανίσεις και ελπίζω και... Και τώρα μου δίνεις πάσα, Δημήτρη. Ναι. Χωρίς να τον πληρώσουν. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε αυτό το φοβερό με τα χρήματα και τους μουσικούς και τις μπάντες και την βιοπορισμό τους. Αφορά όλους. Βιοπορίζεστε από την μπάντα, από τη μουσική? Όχι, δεν γίνεται. Όχι. Όχι. Κανένας. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εγώ το προσπάθησα 3 χρόνια, αλλά έφτασα σε σημείο να δυσκολεύω να πληρώσω ακόμα και τη ΔΕΗ μου. Άρα όλοι κάνετε κάποιες άλλες δουλειές και απλά ρίχνετε τη μουσική. Τη μουσική την έχετε κάνει μεράκι και όταν, να το πω σε εισαγωγικά, κάτσουνε και 5 εμφανίσεις, εμφανίζεστε. Ναι, όχι σε τόσο πρόσφυρη διάθεση. Δουλεύουμε βέβαια κανονικά, δηλαδή δεν, και να μην παίζουμε, δουλεύουμε, κάνουμε τις πρόβες μας. Δηλαδή... Ναι, δεν λέω ότι κάνει παύση μπάντα και δεν κάνει πρόβα, ναι. Δεν ασχολείται με κομμάτια, δεν κάνει έρευνα, γενικώς δεν μπαίνει στούντιο ή δεν γράφει κάτι. Έτσι, εννοείται αυτό το παίζουμε, πράγμα. Παίζουμε και live. Έχει δίκιο ο Δημήτρης αυτό που λέει. Βρισκόμαστε σε μια ύφεση και η κατάσταση που υπάρχουν τα μαγαζιά και καλό είναι που το λέει, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εμφανιζόμαστε σε λίγα και καλά και πώς το λένε, κάνουμε και κάποια event, ας πούμε, πριβέ, παίζουμε αρκετά σε γάμους, παίζουμε σε πράγματα, ναι, που είναι στην καθημερινή ζωή. Ήθελα να ρωτήσω, εκτός δηλαδή από τους χώρους, αν υπάρχουν και ποιοι είναι και αν μπορούν να στηρίζουν αυτό το είδος μουσικής, για το κοινό. Θεωρείτε ότι υπάρχει κοινό στην ελληνική επικράτεια που να ακούει αυτού του είδους τη μουσική? Υπάρχει και είναι έντονο. Και είναι μεγάλο, ναι. Υπάρχει έντονο, υπάρχει στοιχείο, ναι, δηλαδή. Ναι, ναι. Υπάρχει κόσμος που πάει και γουστάρει αυτό, ας πούμε. Καταρχήν, και θα μας πει και ο Δημήτρης περισσότερα γι' αυτό, υπάρχει πιο πολλά χρόνια, υπάρχει κοινότητα swing χορευτών. Οι οποίοι έχουν σχολές χορού, χορεύουν swing. Υπάρχει κοινό ανθρώπων ενδεχομένως μεγαλύτερης ηλικίας που αγαπάει πολύ αυτή τη μουσική γιατί την έχει ακούσει εδώ και χρόνια και έχει ακούσει γαλλική μουσική. Υπάρχει κοινό. Δεν ξέρω τώρα αν θέλει να προσθέσει κάτι, Δημήτρη, πάνω σε αυτό. Υπάρχει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι το κοινό που υπάρχει θα το άκουγε πολύ πιο εύκολα αν υπήρχε ελληνικό στίχος.
πράγμα που εμείς δεν το κάνουμε, ούτε διασκευάζουμε π.χ. χιώτη ή τα λοιπά και τα λοιπά, μπορεί να το κάνουμε swing, γιατί έχουμε επιλέξει να το κάνουμε λιγάκι πιο πρωτόγωνα όπως είναι αυτό. Εν τω μεταξύ μου δίνεται αμέσως πάσα για τις επόμενες, έχω σημειώσει αυτές τις ερωτήσεις εδώ για τις εμφανίσεις, ξέρεις, για το στίχο, για τα κομμάτια, αν γράφετε, αν κάνετε διασκευές, αν γράφετε ελληνικά και όλα αυτά, ας τα πούμε λίγο μετά. Να περάσουμε, είμαστε ήδη στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Μανούς Ντρομ στο ολόγραμμα. Θα περάσουμε σε ένα κομμάτι ηχογραφημένο των παιδιών που καθορίζει έτσι ενδιάμεσα τις πορείες που έχουν, το Sweet Shoe, και επανερχόμαστε. Streaming, στη σελίδα των Manus Drum, θα δείτε τα πρόσωπα γελαστά και όλα αυτά τα σχετικά. Εδώ υπάρχει μια χαρούμενη διάθεση. Εγώ πριν γνωρίσω τα παιδιά έκατσα και είδα βίντεο μετά από προτροπή της Αλίνας, μου λέει μπες ρε παιδί μου και ταξίδεψε και ψάξε. Στα βίντεο λοιπόν αυτά, δεν ξέρω τώρα αν υπήρχε σκηνοθέτης και έφτιαχνε μια κατάσταση η οποία είναι αυτή η φάση που λέμε τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Αυτό δηλαδή. Γιατί γελάς, αλήθεια λέω. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω στον Δημήτρη για αυτά τα γελαστά πρόσωπα, τη διάθεση και την ενέργεια που βγάζει η μπάντα, εκτός δηλαδή από το ρυθμό και τις κιθάρες, τα σόλα και τα μπλα μπλα, όλα αυτά, θέλω να μου πεις πώς κάνεις το casting στην μπάντα και έρχεται ο κόσμος. Πώς κάνω το casting στην μπάντα, ναι, γιατί δηλαδή θα ερχόμουν εγώ, θα με έπαιρνες, γιατί, επειδή έχω ωραία μάτια, όχι. Νομίζω ότι αυτή είναι πιο πολύ δουλειά εκείνη την ώρα του κινηματογραφιστή μας. Δεν είναι καν δικιά μου. Δηλαδή μας δίνει μια κατεύθυνση και. Ναι, αλλά για να φύγει αυτό το αποτέλεσμα υπάρχει μια μπάντα η οποία προστίθονται πρόσωπα. Ναι. Είχατε ένα τρίο, γίνατε πέντε. Ναι. Βγήκανε δύο κορίτσια, χαμογελάνε, παίζουν, τραγουδάνε. Υπάρχει ένα casting πίσω από όλο αυτό. Δεν έγινε επιλογή τυχαία γιατί. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ναι, δεν βγήκε στη λαϊκή και λες, μου κάνεις και. Το βασικό κριτήριο είναι το μουσικό. Από εκεί πέρα το θέμα της ομοιομορφίας και του φυσιογνωμικού έτσι, παράγοντα είναι κάτι που απλά έτυχε. Έτυχε, ναι. Μπορεί να μην έτυχε, να πέτυχε. Είναι και αυτό που λέτε που περνάμε καλά στα παρασκήνια, το κλισέ, και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Όντως το βλέπετε και όσοι βλέπετε το live streaming, περνάμε καλά και στο βίντεο κλιπ πια θέλαμε να είναι γενικά πιο χαρούμενα. Οπότε δημιουργούμε ένα ωραίο κλίμα. Αυτό συμβαίνει. Η αλήθεια είναι ότι τον Νικόλα τον είδαμε σε περιοδικό, σε εξώφυλλο περιοδικού. Ναι, σε μηχανέ, πετύχει σε εξώφυλλο περιοδικού. Και θέλω ακόμα μία ερώτηση, έτσι λίγο to the point που λέμε. Τι είναι αυτό που μπορεί να πείσει κάποιον για να έρθει να σας ακούσει live?
για ποιο λόγο να έρθω εγώ και η παρέα μου να σας ακούσουμε live. Σπουδαία ερώτηση. Νομίζω να είναι η περιέργεια. Μπορείτε να κατεβάσουμε και το live stream. Ναι, ναι. Όχι. Ωραία, ξεκινά. Όχι, άμα θες. Όχι, ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο λόγος ο βασικότερος για μένα είναι ότι θα ακούσει κάτι που δεν ακούει συχνά. Θα ακούσει κάτι το οποίο έχει μέσα πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια, γιατί εμείς που παίζουμε αυτή τη μουσική μπορεί να μην είμαστε βιρτουόζοι όλοι, αλλά κάποιοι βέβαια είναι, μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά τα αγαπάμε πάρα πολύ και βρεθήκαμε μαζί οι περισσότεροι από εμάς με τους τσιγκάνους εκεί στη Γαλλία και πήραμε το vibe και θέλουμε πραγματικά να το φέρουμε στις να ανοίξουμε τις βαλίτσες μας και να το φέρουμε εδώ στην Ελλάδα να το πάρετε κι εσείς. Γιατί αυτό που κάνουν οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι σπουδαίο. Μέσα στη φτώχεια και στον τρόπο που ζουν τον περίεργο, τον αναορθόδοξο, παρόλο που είναι πλήρως ενσωματωμένοι στο γαλλικό και στο βελγικό κράτος, αρχίζει να δημιουργείται μια λαϊκή μουσική, η οποία με κάποιο τρόπο ακούγεται και λίγο λόγια. Εμείς όλο αυτό το μυρίσαμε έτσι λίγο και θέλουμε να το φέρουμε εδώ για να το πάρετε κι εσείς. Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι, όποιος θέλει μπορεί να πει. Αυτό είναι αυτό που νιώθω εγώ. Όχι, θα πω κάτι πιο απλό εγώ. Ότι περνάμε πολύ όμορφα και είναι πολύ ειλικρινές αυτό που κάνουμε. Δεν είναι κάτι επιτηδευμένο, είναι κάτι που αγαπάμε. Κάνουμε αυτό που μπορούμε όπως μπορούμε. Δίνει ο καθένας τον καλύτερό του εαυτό. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα on stage. Δηλαδή αυτό που βγαίνει στο βίντεο κλιπ, πέρα ότι. Τις γραμμές και του κινηματογραφικού και όλα, ναι. Όλο αυτό, εμείς περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Αλήθεια είναι. και χωρίς αλκοόλ έτσι γελάμε. Και χωρίς... Οπότε νομίζω, εντάξει, παίρνουμε αγάπη από τον κόσμο. Δηλαδή αυτό που είπατε για το κοινό, υπάρχει κοινό και μας δίνει και πάρα πολύ αγάπη. Υπάρχει μια ισορροπία στην πάντα. Βλέπω τον Νικήτα είναι... Ο Νικήτας είναι ήρεμη δύναμη. Ναι, ναι, αυτή η σιγανή. Θα σιγανό ποταμάκι. Η ήρεμη ψυχή. Καλά το πάω, το σιγανό ποταμάκι. Το σιγανό ποταμάκι, ήρεμη ψυχή, όπως θες. Ήρεμη ψυχή. Ξέρεις, αυτοί έχουν καλές δυναμικές αυτοί οι τύποι. Γενικώς είναι αυτά, ξέρεις, αυτό το παίκτη που κάνει αλλαγή, ο άλλος και δεν τον περιμένεις και ξαφνικά να πούμε. Κόβει στα δύο. Okay. Λοιπόν, μου είπες κάτι πριν, Αλίνα, για την Ελλάδα και θέλω να ρωτήσω, αυτού του είδους η μουσική στην Ελλάδα υπάρχουν άλλοι εκπρόσωποι, δηλαδή υπάρχουν μπάντες που ασχολούνται με αυτό το είδος της μουσικής που ακούμε σήμερα? Ναι, φυσικά υπάρχουν και υπήρχαν παλαιότερα, δυστυχώς πλέον δεν παίζουν. Θα ξεκινήσω με το παλαιότερο γκρουπ που εγώ γνώρισα και άκουσα, είναι η Diminuita. Τα παιδιά παίζαν από το 2002-2003. Α, ναι, νομίζω εγώ τους έχω ακούσει. Μετά ήταν η Hot Club Tengres με τον Γιάννη Τολουκάτο ως lead guitar και από εκεί και πέρα έχουμε τα πιο γνωστά σχήματα που βέβαια ασχολούνται με τη Μανούσα, βάλανε ελληνικό στίχο, τον Καζοντήλο, και επίσης φίλοι πολύ καλοί είναι και η Swing, τα παιδιά που νομίζω ότι παίζουν άλλα πιο αραιά και που. Η Καζοντήλο παίζανε τέτοιου είδους μουσική και μετά βάλανε ελληνικό στίχο, ναι, και κάνανε διασκευές. Είχαν ξεκινήσει, αν θυμάμαι καλά, σαν κουαρτέτο με βιολί. Ναι, 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 ναι. Παίξανε στην αρχή. Όντως, τους είχα προλάβει εγώ, ναι, σαν κουαρτέτο. Να πάμε σε ζωντανό, η ώρα περνάει. Η Μανούς Ντρόμς στην εκπομπή Ολόγραμμα. Είπαμε τα παιδιά ποιοι είναι. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να μπείτε στα social των παιδιών και στο YouTube και στο Facebook και στο Instagram προκειμένου να παρακολουθήσετε τη δουλειά τους και όχι μόνο, μπορείτε να δείτε live και την εκπομπή. Ποιος θα προλογίσει το επόμενο κομμάτι? Η Νάντια. Η Νάντια. Είναι το Μανιάτζι Καρναβάο του Λουίς Μπομφά. Son
Αυτά τα όμορφα λοιπόν. Εδώ να ξέρετε ότι όπως είναι η ζωή μας, live την απολαμβάνεις. Οπότε λοιπόν η εκπομπή έχει στοχεύσει στα να ζει ζωντανά κάποιες στιγμές, γιατί ίσως ποτέ μπορεί να μην της δοθεί η δυνατότητα να απολαύσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Και θέλω λίγο να επιστρέψουμε στα κάποια, είπε μια κουβέντα ο Δημήτρης πριν, το ότι κάποια στιγμή είχες δικές σου συνθέσεις και τέτοια. Και τα ερωτήματα είναι τα εξής. Αν γράφτες δικά σας κομμάτια, επηρεασμένα βέβαια από αυτές τις εποχές και τα project που έχετε, αν θα βάλετε ποτέ ελληνικό στίχο σε αυτά, βασικό. Και μετά θέλω να πούμε δύο κουβέντες για το εξωτερικό και τις εμφανίσεις και τα επόμενα σχέδια. Ωραία. Θα ξεκινήσω με το ότι κυρίως οι συνθέσεις είναι ορχιστρικές. Φυσικά και είναι περασμένες από τη μουσική του Django Reinhardt, αλλά νομίζω ότι υπάρχει έντονο το στίγμα του group πλέον, δεν είναι ατομικό. Πέρα που μπορεί να είναι οι περισσότερες συνθέσεις δικές μου, και δεν νομίζω, εκτός και αν προκύψει το μέλλον, να μην λέω και μεγάλα λόγια, ότι θα μπει ελληνικό στίχος. Δεν είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον αυθόρμητα εμένα μου έρχεται έτσι. Μήπως δεν έχει προκύψει, ξέρω εγώ, από κάποιο στιχουργό, δεν το έχετε πειράξει, δεν το έχετε επιδιώξει ποτέ, δεν έχετε πειραματιστεί πάνω σε αυτό? Σε ελληνικό στίχο? Ναι, ναι, ναι. Όχι. Είναι κάτι το οποίο εμένα δεν μου έχει, έτσι, δεν μου έχει έρθει. Έστω και πρωτότυπο ελληνικό, δεν είναι ανάγκη να είναι διασκευή. Ναι, όχι. Στον καινούριο δίσκο, στον τρίτο, θα υπάρχει κάτι σε αγγλικό στίχο. Σε ελληνικό δεν έχει προκύψει κάτι αυθόρμητα. Γιατί το να γίνει επιτυχημένο είναι κάτι πολύ εύκολο, αλλά δεν το κάνει. Είναι μια επιλογή. Δηλαδή, κρατάτε ένα χαρακτήρα, παιδί μου, έτσι όπως το ξεκινήσαμε, θέλουμε να το κρατήσουμε στα συγκεκριμένα μοτίβα και σε επιρροές σας. Δεν θέλετε δηλαδή να το πάτε, να το πω. Ναι, αυτό επιτιδευμένο σε σχέση με την χώρα την οποία ζείτε και τέτοια. Δεν το έχουμε ανάγκη, όχι καθόλου. Όνειρα και φιλοδοξίες της μπάντας. Αφορά όλους, έτσι δεν είναι προς τον Δημήτρη. Θα ξεκινήσουμε με τον Φουστέρι μας τώρα, τον Νικήτα. Ναι, δεν έχει. Ζώνταν στο πρώτο ευρωπαϊκό του 2018, γι' αυτό και του δίνω τη σκητάλη. Ναι, εγώ έτσι τους γνώρισα τα παιδιά. Πήγαμε ακουγόμενοι. Ναι, 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 ακούγεσαι. Απλά πλησίασε και λίγο. Θέλω πιο κοντά. Ναι, τους γνώρισα έτσι, πήγαμε μαζί ένα πάρα πολύ ωραίο tour ευρωπαϊκό. Οπότε νομίζω ότι, εντάξει, όλοι θα θέλαμε τώρα να βγει ο δίσκος που είναι το πρώτο πράγμα, πολύ. Σίγουρα όλοι θα θέλαμε να βγούμε πάλι έξω, να κάνουμε έτσι ένα ωραίο, καλό tour, να παίξουμε σε διάφορες πόλεις, χώρες, που είναι πολύ ωραία εμπειρία γενικά. Αυτά σκέφτομαι εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι άλλο. Μήπως να προτείνω εγώ κάτι, γιατί είμαι και λίγο περαιτικός, λίγο, ξέρεις, κάνω ανάποδες τρίμπλες. Μήπως ένας καλός μάνατζερ θα μπορούσε να τρέξει την όλη διαδικασία αυτή με τα φεστιβάλ και όχι μόνο, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω σχεδόν τα τρέχετε όλα μόνοι σας. Ναι. Όλα τα τρέχουμε μόνοι. Θα θέλαμε πάρα πολύ αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος να αναλάβει. Να επικοινωνήσουμε το δεύτερο, όποιος ενδιαφέρεται και έχει σοβαρές προτάσεις. Δεν αστειεύομαι καθόλου. Εννοείται ότι θέλουμε. Δεν βρίσκουμε εύκολα κάποιον ο οποίος να μην παρεμβαίνει στο καλύτερο. Καταρχάς να ξέρεις ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος να γνωρίζει το είδος της μουσικής αυτής και να είναι εντός των πραγμάτων. Ναι. Δεν μπορείς δηλαδή να πάρεις έναν άνθρωπο ο οποίος βγαίνει απλά, δούλευε σε νύχτες ή έχει μια εταιρεία δημοσίων σχέσεων, εάν δεν γνωρίζει τη μουσική, τα φεστιβάλ και δεν κάνει αυτό το πράγμα, έστω για κάποια άλλα συγκροτήματα, σε κάποιο άλλο είδος μουσικής που ασχολείται μόνο με το εξωτερικό. Και μιλάω για jazz, μιλάω για τα world festival που γίνονται και διάφορα άλλα τέτοιου είδους. Γιατί νομίζω ότι, θα το πω σε εισαγωγικά, πουλάει αυτή η μουσική στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι θα πουλάγε περισσότερο από τον ελλαδικό χώρο. Δηλαδή, σας φανταζόμουν σε διάφορα tour ανά τον κόσμο με αυτό το είδος της μουσικής, γιατί η Ρωμά δεν είναι εδώ, δεν είναι στη Γαλλία, δεν είναι στο Βέλγιο, είναι παντού. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Απλά νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να μπορούμε να βρούμε κάποιον, να μας κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη και να μπορέσουμε να υπάρχουμε και στον ελληνικό χώρο με μια μεγαλύτερη έτσι ευκολία και χωρίς να χρειάζεται να είμαστε εμείς οι ενδυματολόγοι, οι σκηνοθέτες του εαυτού μας, αυτοί που γράφουν τα δελτία τύπου. Άρα η αλήθεια είναι ότι είσαστε οι χορηγοί της όλης κατάστασης. Ναι. Τα βίντεο, το site που διατηρείτε, ναι, ο σερβερ δηλαδή, τα έξοδά του. Τα πάντα. Ναι. Μάλιστα. Εμείς. Τι να πω, σοβαρή η πρόταση αυτή και σοβαρή ασχολία και χρόνο θέλει και χρήμα θέλει.
εκτός από τις ώρες πρόβας. Γιατί, όπως λένε και στη δική μου τη δουλειά ή και σε κάποιες άλλες, ότι εμείς είμαστε επιχειρησιακοί, πρέπει να κάνουμε μόνο αυτό. Δηλαδή, εσείς να παίζετε μουσική. Τα υπόλοιπα όνοματα τρέχουν άλλοι ειδικοί του κάθε αντικειμένου. Δηλαδή, τα PR μου να τα κάνει άλλος. Τα γραφιστικά κάποιος άλλος. Σε εμάς δεν είναι καθόλου έτσι. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει. Γενικά. Κοίταξε, γίνεται σε διάφορες μπάντες, να πούμε την αλήθεια. Ναι. Ψάξε να δεις τους Vic. Okay, okay. Είναι μια μπάντα, παίζει μια μουσική, τρέχει και κάνει ένα tour 1,5 μήνα. Ναι. Κάποιος τρέχει πίσω από αυτό. Ναι. Νομίζω ότι κι εσείς μπορείτε να μπείτε σε ένα τέτοιο... Νομίζω ότι είναι η ώρα πλέον. Ναι, γιατί είσαστε και έτοιμοι, δίσκους έχετε κάνει, διαβασμένοι, έρευνα... Τα μεγαλεία, χαμόγελα υπάρχουν, διάθεση. Να τα δω, η Αλίνα, η καλύτερη της. Πες για χαμόγελο. Εν τω μεταξύ, εκεί που από το μεταδεύτερο να σου πω μια πληροφορία, θέλω να κάνω 2 ώρες εκπομπή ζωντανή, γιατί αυτό που κάνεις μου να είναι 2 ώρες. Οπότε έχω αρχίσει και σκέφτομαι τον τρόπο και τι θα έχω. Να, τη μία ώρα θα μου την τρώει η Αλίνα, την έχω εδώ μόνο να μιλάει και να χαμογελάει. Όποτε θέλετε, αφού ναι. Θα λοιπόν... το πάρω σαν πρόταση επαγγελματική αυτό. Όχι. Λοιπόν, πάμε στο νομίζω τελευταίο ζωντανό, αν θα προλάβουμε, τι έχουν ετοιμάσει τα παιδιά. Γιατί έχω 1-2 ερωτήσεις τελευταίες για την πάντα και να πάμε σιγά σιγά για κλείσιμο. Ναι. Αγαπημένο κομμάτι. Ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι. Μας αρέσουν τα τραγούδια που αφορούν τα όνειρα τελικά. I'll see you in my dreams. Ευχόμαστε να μας ονειρευτείτε απόψε λοιπόν. Του Isam Jones. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charms. Lips that once were mine, tender eyes that shine. They will light my way tonight. I'll see you, I will see you in my dreams. And I'll see you in my dreams. Hold you in my dreams. Someone took you out of my arms. Still I feel the thrill of your charms. Lips that once were mine, tender eyes that shine. They will light my way tonight. And I'll see you, I will see you in my dreams. Αλήθεια, κάνα 2 φορές σήμερα στη live εδώ παρουσίαση, παρασύρθηκα, νόμιζα ότι ήμουν ακροατής
Και ναι, δηλαδή έχασα το ρόλο μου τελείως. Συνεπήρε ο ρυθμός και το τραγούδι. Και μια τελευταία ερώτηση, να την πω κουβέντα μπορούμε να κάνουμε, είναι γιατί πάμε σιγά σιγά για κλείσιμο από ό,τι με ενημερώνει ο ηχολήπτης της εκπομπής. Για να υπάρχει μια μπάντα υπάρχει και το κοινό της. Και θέλω να μου πείτε πώς θα το χαρακτηρίζετε το κοινό σας. Είναι εποχής, είναι μοιημένο, είναι ανοιχτό μυαλό, είναι vintage. Εγώ θα πω μόνο μια λέξη, θα συνεχίσουν τα παιδιά. Θεωρώ ότι είναι αρκετά πολύ ταξιδεμένο αυτό που καταλαβαίνει αυτή τη μουσική. Κάποιος άλλος θέλει να συμπληρώσει κάτι? Έλα Λίνα, δε. Δυσκολευτήκαμε. Κουράστηκε. Θέλω να μην, αλλά δεν μπορώ να μην. Εντάξει, το κοινό μας είναι ονειροπόλο και ρομαντικό σίγουρα. Υπάρχουν, και θέλω να το πω, αυτό είναι πολύ σημαντικό, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν διστάζουν να έρχονται στα live και να χορεύουν βάλς μπροστά σε όλο τον κόσμο και να αναβιώνουν αυτή την παλιά μουσική, μπράβο τους, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που έρχονται στα live μας και δίνουν αυτή την νότα. Να είστε πάντα καλά, όλοι εσείς που κάνετε αυτό το πράγμα, είστε πολύ ρομαντικοί. Αυτά ήταν λοιπόν, δεν ξέρω αν ο κόσμος το ευχαριστήθηκε, για μένα ήταν πρωτότυπο. Και πάντα έχω ανοιχτά αυτιά στο να ακούω διαφορετικές και άλλες μουσικές από αυτές που έχω μεγαλώσει, γαλουχηθεί και ακούω ή πηγαίνω κατά κόρον. Στο στούντιο και στο ολόγραμμα ήταν η Μανούς Ντρομ, με πρωτεργάτη και leader και την ιδέα όλη από το 2014, το Δημήτρη Ψαλίδα στη σόλο κιθάρα. Ευχαριστώ Δημήτρη για την παρουσία σου εδώ και την κουβέντα και αυτά που όλα που ανταλλάξαμε και για τα live. Τον Νικόλα Σπάτουλα στην κιθάρα, την ρυθμική. Ευχαριστούμε πολύ. Ο πιο λιγομίλητος της παρέας ήσουν, δεν πειράζει. Είναι με νιου έντε γι' αυτό. Ήρθα πριν ένα χρόνο. Μάλιστα. Και η Νάντια Μάντη στο τραγούδι. Νάντια, ευχαριστώ για τα τραγούδια, τις κουβέντες, τα χαμόγελα και τα σχετικά. Ευχαριστούμε πολύ. Νικήτα Σουστέρης, κοντραβάσο, η ήσυχη, η ήρεμη δύναμη της παρέας, η κρυφή πληγή που λέω εγώ. Λοιπόν, μπέστε στο live να τον δείτε ποιος είναι αυτό το παιδί, ένα ψηλό ομορφόπεδο. Λοιπόν, και βέβαια στο ακορντεόν, ο συνδετικός κρίκος αυτής της παρουσίασης, η Αλίνα Σαπρανίδου στο ακορντεόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και μετασύντροφος και παραγωγός και πολλά άλλα και... Θα σε πάρω, μου κάνεις και παρουσίαση ενός βιβλίου που ετοιμάζω. Λοιπόν, Μανούς Ντρομ, σας ευχαριστώ. Κλείνουμε με ένα τραγούδι των παιδιών, ταξιδιάρικο, με τίτλο «Μπραζίλ», από τις τελευταίες ηχογραφίες που έχουν κάνει τα παιδιά. Καλή αντάμωση. Ευχαριστώ στον ήχο τον Κώστα τον Παπαστεργίου, καθότι έχει προτείνει αυτή την μπάντα στον παραγωγό. Τι να κάνουμε, ανταλλάσσουμε κουβέντες μεταξύ μας. Και η εκπομπή Ολόγραμμα θα πέσει όπως πάντα την επόμενη Δευτέρα στον αέρα του Μεταδεύτερο. Καλή συνέχεια σε όλους. Ai pra cortina do passado, tira mai preda do cerrado, boldura congo no congado, Brasil. Some